κόσμος, ο κόσμος που πήρε και το fair play, και καλώς το αναφέρατε, απέτησε σχεδόν, ίσως να παρακάλεσε, απέτησε σχεδόν την παραμονή του Βαλβέρντε τελευταία αγωνιστική, κάτι να απονομή στη Φιέστα. Εσείς σήμερα μας λέτε τα πράγματα, καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι αυτή το γεγονός ότι ο κύριος Βαλβέρντε δεν έδειξε τη διάθεση να μείνει στην Ελλάδα και να εκπληρώσει αυτό το όραμα για τον Ολυμπιακό ήταν ο κύριος λόγος ο οποίος δεν του προτείνατε συνέχιση της συνεργασίας την τελευταία στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, λάθος. Όχι, όταν περίμενε πια ο κύριος Βαλβέρντε πρόταση. Ένα λεπτό. Ο κύριος Βαλβέρντε, εγώ του πρότεινα να παραμείνει και να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο για 2 χρόνια το Δεκέμβριο. Αρχές Απριλίου, μέχρι αρχές Απριλίου που μου είπε ότι ακόμα δεν έχω αποφασίσει, είχα αρκετές συναντήσεις με τον κύριο Βαλβέρντε. Και επειδή ήθελα να μείνει στον Ολυμπιακό, συνεχώς υπήρχε αυτή η καθυστέρηση ότι δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν μπορώ έτσι, δεν μπορώ για τον α ή β λόγο, δεν έχει σημασία για ποιο λόγο, οικογενειακούς του λόγους ή άλλους λόγους, μπορεί να μην μου τσέλεγε κιόλας. Και τελικά τέλη Απριλίου είπε ότι θα έρθει ο μάνατζέρ μου να μιλήσει με τον Ολυμπιακό. Καταρχήν θέλω να σας πω κάτι. Όταν εγώ μιλάω μαζί του από τον Δεκέμβριο, δεν είναι σωστό να μου πει ότι θα έρθει ο μάνατζέρ μου τέλη Απριλίου για να μιλήσει με τον Ολυμπιακό. Αφού μιλάω εγώ μαζί του έτσι, μιλάγαμε τέταρτο, πώς καθόμαστε εδώ πέρα. Πολλές φορές πήγαινα στο Ρέντι, μιλάγαμε για το Α, για το Β, για το Γ. Θα μπορούσε να μου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω τούτο, θέλω τ' άλλο, θέλω εκείνο. Όχι, θα μιλήσει ο μάνατζέρ του. Ήρθε ο μάνατζέρ του λοιπόν και μίλησε με τον κύριο Χρυσικόπουλο. Και του έκανε μια πρόταση ο κύριος Χρυσικόπουλος, που ήταν καλύτερη. Αλλά τι είχε η πρόταση αυτή? Είχε μια διαφοροποίηση πώς θα έπαιρνε τα χρήματα ο κύριος Βαλβέρντε και ως προς το χρόνο. Δηλαδή, μας έλεγε να μείνει ένα χρόνο και να πάρει ένα σταθερό, δηλαδή να πάρει 1,5 εκατομμύριο, σας λέω σταθερό, συν μπόνους 50.000 για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Και εμείς του είπαμε θα πάρεις 1 εκατομμύριο σταθερό εισόδημα και 500.000 αν προκριθείς στους ομίλους του Champions League. Εσείς ξέρετε με ποιες ομάδες παίζουμε εμείς για να προκριθούμε στο Champions League? Υπάρχει μια, είναι γνωστό δηλαδή ποιες ομάδες. Δεν παίζουμε με τίποτα τέρατα που δεν μπορούμε. Λοιπόν, τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι εδώ θέλω να πάρω εγώ τα λεφτά, θέλω να κάτσω ένα χρόνο και δεν θέλω μετά να έχω τώρα τα ρίσκα. Γι' αυτό δεν συμφωνήσαμε και τελείωσε. Δεν συμφωνήσαμε. Εμείς του προτείναμε. Αλλά δεν δέχτηκε. Να καταρρίξω λίγο στην ερώτηση που ήθελα να κάνω. Ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι από το νέο φιλόδοξο εργατικό Ισπανό που θα έρχονταν στην Ελλάδα και θα αναβάθμιζε τον Ολυμπιακό, πάμε στο νέο φιλόδοξο εργατικό προπονητή που έρχεται από την Κύπρο όμως. Άρα αυτό... από την Κύπρο, δηλαδή αν έρχονταν από αυτό σας πονά εσάς από που έρχεται, ή αν είναι το φιλόδοξο και το εργατικό και που θέλει, γιατί ένα λεπτό, ας το πούμε ότι όπως το λέτε εσείς, ο Ισπανός, ο έτσι, ο αλλιώς, ο τάδε, έρχεται στον Ολυμπιακό και τι θέλει, τι θέλει αυτός ο Ισπανός. Για πείτε μου εμένα, πότε στη ζωή του ο Βαλβέρντε θα ξαναδεί πρωτάθλημα και κύπελλο? Μου σε ρωτάω. Δηλαδή, πότε θα ξαναδεί αυτό το πράγμα που έζησε στον Ολυμπιακό και πότε το εκτίμησε? Όταν άρχισε και καταλάβαινε τι γινότανε. Αλλά ήταν αργά πια. Γιατί θα έπρεπε αυτό να το είχε καταλάβει πολύ νωρίτερα και να είχε ασχοληθεί πιο σοβαρά με τον Ολυμπιακό και να είχε ασχοληθεί πιο σοβαρά και με τα νέα παιδιά του Ολυμπιακού, με τα οποία δεν ασχολήθηκε καθόλου. Και εγώ θα, αύριο αν πάω προπονητή, εγώ να πάω προπονητή στην Μπαρτσελώνα, ευχαριστώ πολύ.
τουλάχιστον την πρώτη τριάδα μέσα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα θα το πάρω. Πώς θα γίνει δηλαδή εδώ πέρα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ο κόσμος έδειξε πράγματι και καλά έκανε, γιατί ο Βαλβέρδε, με το πολύ το Βαλβέρδε, πήραμε το πρωτάθλημα, πήραμε και το κύπελο. Αν και στο κύπελο βαράγαμε 2 ώρες πέναλτι εκεί πέρα για να το πάρουμε. Ότι είμαι Ολυμπιακάρα και ότι και τα δάκρυα, αυτά τα έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις με άλλους παίκτες που κλαίγανε και φαίνανε και τις οικογένειές τους και τα παιδάκια τους και λέγανε τους αδικήσαμε. Εδώ είναι ο κύριος Λούβαρης και στο Ριβάλντο του είχαν πει το ίδιο σύμβουλο θα πάρεις. Και ο Ριβάλντο, όχι ίσον και καλά, ήθελε και άλλα πράγματα. Πήγε στο, δεν ξέρω πού έχει πάει τώρα, στο Αφγανιστάν. Γιατί γελάτε δηλαδή, γελάτε. Πείτε μου έναν παίκτη που έφυγε από τον Ολυμπιακό, έτσι. Ακόμα και το Στέλιο τον Γιαννάκοβλου πήγε στην Αγγλία και μου έλεγε, δώσε μου 30 εκατομμύρια πρόεδρε παραπάνω να υπογράψω το συμβόλαιο. Του λέω, όχι, δεν θα. Μου λέει, θα πάω στη Manchester United, θα πάρω μεταγραφή στη Manchester United. Μέσα μου σκεφτόμουν. Τώρα, πέστε μου έναν. Ένας που έφυγε.